Ικανοποίηση επικρατεί σε Λευκοσία και Αθήνα από την τελική διατύπωση για τις τουρκικές παραβιάσεις που περιλαμβάνεται στο κείμενο συμπερασμάτων που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος περιέγραψε λεπτομερώς τους εταίρους στην κατάσταση, σχολίασε. Παρά το γεγονός ότι η αυστηρότητα των διατυπώσεων τόσο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όσο και των όσων διαλαμβάνονται σε εκείνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ομιλούν από μόνα τους, εκείνο που θα ήθελα να αναδείξω είναι πως έχουμε περάσει από την ισχυρή φραστική στην έμπραχτη και ουσιαστική πλέον στήριξη και αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος των μέτρων είναι ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών και η επιστροφή στο τραπέζι του διαλόγου για επίλυση του κυπριακού προβλήματος στην βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. Τέτοια ξεκάθαρη απόφαση και κυρίως τέτοια απόφαση που να συνοδεύεται και με συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα δεν είχε πάρθει ποτέ. Συμπεριλαμβανομένης και της περίοδου αμέσως μετά το θερμό επεισόδιο των ημείων το 1996. Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε μάλιστα ότι η Ελλάδα προχωρά στην αξιοποίηση και της δικής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως άλλωστε κάνει και η Κύπρος, και στο πλαίσιο αυτό την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία ExxonMobil για έρευνα φυσικού αερίου και αξιοποίησή του στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιέχει πλέον τη νέα φράση για πρόβλεψη περί στοχευμένων μέτρων χωρίς καθυστέρηση, κάτι το οποίο διπλωματικές πηγές εξηγούσαν ως μέτρα έναντι προσώπων. Μάλιστα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σχολίασε. Βρισκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο. Αυτό που κάνει η Τουρκία στα χωρικά ύδατα της Κύπρου είναι απόλυτα μη αποδεκτό. Η Κομισιόν έλαβε την εντολή να προτείνει μέτρα για να ληφθούν το δυνατόν συντομότερο σε σχέση με αυτήν την διαμάχη και θα το πράξει. Και αυτά τα μέτρα δεν θα είναι ήπια μέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεκης την κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και διπλωμάτες εκτιμούν ότι επανεκτίμηση θα ακολουθήσει στα συμβούλια του Ιουλίου.